Η εκπομπή Boomers του Αντένα, που είναι ένα κομμάτι των Ράδιο Αραβίλα, σατήρησε την πτώση της γέφυρας, καθώς και τις μελέτες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται χρειάζονται 6 χρόνια, έτσι ώστε να προχωρήσει κάποια εργασία στο σημείο. Μέσω ερώτηση σε τηλεπαιχνίδι, η οποία ατώνιζε: γέφυρα κατέρευσε κάπου στην Ελλάδα. Πόσος χρόνος πέρασε, όχι για να φτιαχτεί ξανά, αλλά για να γίνουν μόνο οι μελέτες? Και με απαντήσεις: τους 2 μήνες, τους 8 μήνες, τα 2 χρόνια ή τα 6 χρόνια, οι Boomers καυτηρίασαν το γεγονός ότι χρειάστηκαν 6 χρόνια προς το παρόν για να υπάρξουν μόνο οι μελέτες στην πεσμένη γέφυρα. Γέφυρα κατέρευσε κάπου στην Ελλάδα. Πόσος χρόνος πέρασε, όχι για να φτιαχτεί, αλλά για να γίνουν μόνο οι μελέτες? Εγώ πρέπει να πω. Πρέπει να πω. Τελείωνε. Αλφα, σε 2 μήνες. Βήτα, σε 8 μήνες. Γάμα, σε 2 χρόνια. Και δέλτα, σε 6 χρόνια. Διευκρινίζει ότι είναι όχι για να φτιαχτεί, αλλά για να γίνουν οι μελέτες, έτσι. Άρα, αποκλείω αυτόματα τις 2 απαντήσεις, αλλά μισό λεπτό λίγο. Τι αποκλείεται? Τις 2 απαντήσεις τελευταίες τώρα. Το γάμα και το δέλτα. Φυσικά, για τα... για να... μόνο για τις μελέτες μιλάμε, όχι για την κατασκευή. Ξέρεις, 2 μήνες και 8 είναι λίγο, γιατί να πάρεις ένα τηλέφωνο, να βάλεις παρατρεχόμενες, πρωτόκολλα, ανέβα, κατέβα. Τα 2 χρόνια θεωρώ ότι είναι η καλύτερη απάντηση, πιο λογική απάντηση. Έλα ρε Γιάννη τώρα, είπαμε μόνο για τις μελέτες. Εγώ ήθελα να βοηθήσω, άμα θες να πεθάνεις. Καλά, εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ Γιάννη. Άσε με εσύ. Κύριε Κανάκη, δεν με βοήθησε η βοήθειά μου. Θα επιλέξω το λιγότερο χρονικό διάστημα, τους 2 μήνες, γιατί για τη μελέτη είναι υπεραρκετό, πιστεύω. Υπεραρκετό. 2 μήνες να το κλειδώσουμε. Πολύ, πολύ λογικό, κυρίες και κύριοι. Γέφυρα κατέρευσε κάπου στην Ελλάδα. Πόσος χρόνος πέρασε, όχι για να φτιαχτεί ξανά, αλλά για να γίνουν μόνο οι μελέτες? Οι 2 μήνες, λέει ο παίκτης μας, για να δούμε τη σωστή απάντηση. 6 χρόνια φαίνεται πως συμπληρώθηκαν από την πτώση της γέφυρας στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού. Χωρίς να έχει προχωρήσει κάποιο έργο ή κάποια εργασία στο σημείο, παρά μόνο κάποιες μελέτες οι οποίες δίνονται συνεχώς, έτσι ώστε να δούμε το τι θα γίνει με τη γέφυρα. Έχασε ο παίκτης του τηλεπαιχνιδιού. Για 58 μήνες, ρε γάμος. 6 χρόνια. Κοντά, κοντά. Κύριε Κωστόπουλε, λυπάμαι. Πάντως, αυτή η γέφυρα, το καλό είναι ότι μπορεί να γίνει αξιοθέατο. Γιατί ο πύργος της πει τι καλύτερο έχει. Ό,τι χαλασμένο έχουν όλοι οι υπόλοιποι, λέει, το έχουν κάνει αξιοθέατο. Μην τη φτιάξετε, ρε παιδιά. Βάζει μια κορνίζα και είναι έτοιμη. 6 χρόνια για να γίνουν οι μελέτες. Μην τη φτιάξετε τη ρημάδα, αφήστε την έτσι, να έρχονται τουρίστες από όλο τον κόσμο να λένε: να η γέφυρα που δεν φτιάχτηκε ποτέ, που βρίσκεται ακόμα στη μελέτη.